Εσύ φοράς γκρίκους. Γκρί. Πιανού το σακάκι φορούς σύνορα. Ήλπιζα να είναι το δικό σου, γιατί ξέρεις πόσο πολύ θέλω να συμβεί κάτι ανάμεσά σας. Πιανού το σακάκι φορούς σύνορα. Αυτό θα το εξακριβώσουμε και εμείς σε λίγο. Δεν με νοιάζει να είναι το δικό μου. Απλά πρέπει να τον εγκρίνω, είναι το όποιος και να είναι αυτός, γιατί αν ξανατραβήξω τέτοια με το Στέλιο, να είμαι προετοιμασμένος, παιδί. Εσένα θα πάρεις το τέλος, εμείς το ξέρουμε. Εγώ θα την πάρω όμως. Θα την πάρεις, θα το πάρεις το κορίτσι. Για να δούμε. Πάρεις το κορίτσι. Ένα μαύρο σακάκι, θα το βρούμε. Πού θα πάει? Γεια σου, όμορφε, πώς σε λένε? Στέλιο. Στέλιο, μήπως ξέρεις ποιο είναι το σακάκι που κρατούσα? Το Οδυσσέα. Και ειδού ο ένοχος. Είναι δικό σου το σακάκι. Δικό μου. Για το λόγο του αληθές. Το έβγαλε για να προστατέψω την Αντιγόνη Δρακουλάκη από το κρύο. Μάλιστα. Νομίζω την έσωσα. Τι συμβαίνει με εσάς τους δύο? Με την Αντιγόνη Δρακουλάκη και εμένα. Τίποτα, απλώς κρύωνε. Απλώς κρύωνε. Mm. Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο δηλαδή. Mm-mm. Υπάρχει όμως ένα μυστήριο μεταξύ εσού και της Μελίτας. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα μυστήριο, ναι. Τι συμβαίνει με την περίπτωσή σας, φίλε μου? Προχωράει νομίζω, προχωράει καλά. Έγινε. Θα λέμε εκεί. Okay. Μιλάει και πολλά. Μιλάει και πολλά. Τι έγινε, γιατί γελάτε? Σίγανο παπάδια. Το δάγκωσε στο σκουρό το μπισκοτάκι. Εσύ δεν είπε εμένα να το δαγκώσω? Ναι, και πολύ καλά έλεγα, αλλά δεν λες τίποτα. Τίποτα δεν λες. Πώς θα συνδυήσεις, θα το βγάλω, εντάξει, έλεγα να σου το πω λίγο πιο χαλαρά. Έχεις κάποια προβληματάκια με την Αμαλία, μαθαίνω. Δεν είναι η καλύτερη πεθερά του κόσμου. Είναι τρελή αυτή η γυναίκα. Έχει τους λόγους της. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Παιδικά τραύματα. Νομίζω τα λύνει όλα. Παιδικά τραύματα. Δεν φαντάζομαι να σας συντηρεί μόνο η μουσική σας. Κοιτάξτε να δείτε, το πώς συντηρούμε εγώ... Μου είναι τελείως αδιάφορο. Αυτό που θα ήθελα να ξέρετε είναι ότι η Μελίτα δεν... Πώς να το πω τώρα... Δεν είναι του επίπεδου σας. Ανήκει σε μια πολύ καλή οικογένεια και... Δεν φαντάζομαι ότι θα σας δεχτεί ποτέ. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Βάζετε πολύ ψηλούς στόχους, κυρία μου. Θα σας δούμε να πλακώνεστε, όσο νούπο. Έχει μια σκηνή που έχει λίγο ξύλο, αλλά προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου, νομίζω, και το χαρακτήρα. Πώς θα συνεχιστεί η ιστορία των δυο σας? Δώσε μας έτσι ένα μυστικό κάτι. Πιπεράτα. Αν μου την κάνει πάλι... Να ζήσετε! Τι θες εσύ εδώ, ρε? Να ευχηθώ στη χαρά σας. Σακίσου και φύγε. Ας το κουμπάρι. Ας το. Θα το χειριστώ εγώ το θέμα. Αγαπητέ Χριστό, αδελφέ, έλα λίγο πίσω από την εκκλησία να σου πω κάτι ενδιαφέρον. Γιατί δεν μου το λες εδώ? Τώρα μπροστά στον κόσμο κάνουμε business, δεν λέει. Σ' αρέσει πολύ. Πήρατε καμιά σωστή απόφαση? Τη σωστότερη. Τα πετάς από τη χαρά σου. Αληθινό αυτό. Oh! Πονάω. Σε χτύπησε τόσο πολύ. Είδες, άκαρδος. Εσύ όμως. Άκαρδος. Εκεί. Εγώ του δώσα. Του ρίξα πολύ. Εσύ. Καλά, συγγνώμη. Είδαμε την πρώτη. Δεν τίποτα, ένα τσιμπιδάκι. Θέλει να έχει. Είδαμε την πρώτη την τέτοια. Ναι, ήταν την δουλειά. Ήταν εντυπωσιακότατη. Τα συγχαρητήρια. Σας άρεσε, ευχαριστώ. Του χρόνου σας άφησαμε μετά. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Εσύ ανέλαβες αυτό το δύσκολο έργο να βάλεις τον Κυριάκο στη θέση του. Μα ο Θεόφοβος, είναι δυνατόν να έρχεται στην εκκλησία? Στο γάμο του Νικόλα και της Δάφνης. Και βέβαια επιτέλους κι εγώ να ξεδώσω, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι, τόσα κατάπια. Τόση υπομονή έκανα, τον τάντεβα στο νοσοκομείο. Το χάρηκες, το ευχαριστήθηκες. Ευχαριστήθηκα, το κάτω ευχαριστήθηκα, ναι. Χόρευε μέσα, χορεύοντας με τους λύκους έξω. Αλλά. Α! Το καταυχαριστήθηκα όμως, παιδιά. Τι ξεφόρτωμα ήταν αυτό, τι εκτόνωση! Και τι μόλοπες επίσης! Έφαγα και μερικές, αλλά έριξα! Έριξα! Σιγά ρε παιδί μου, τραύμα καθαρίζεις! Καλά, ντε! Πρέπει να σου ομολογήσω ότι ως Παναγιώτης δεν έχω μπλεχτεί ποτέ σε καυγά. Ποτέ, αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Το χορογραφήσαμε όλο και ελπίζω να έχει βγει καλό. Είσαι πάντως πολύ τυχερός που η δουλειά σου σου δίνει τέτοιες δυνατότητες. Για αυτά που δεν έζησες. Να βιώσω και αυτά τα συναισθήματα. Πώς νιώθεις με αυτό το συνέστημα λοιπόν, το βίαιο? Κοίταξε, όντως αποκτηνώνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, μεγεθύνοντάς το αυτό και αν το δεις σε κατάσταση εμπόλεμη, είναι τρομακτικό.
Είναι τρομακτικό. Δηλαδή γίνεσαι ένα με τακτίνες. Ξυπνάνε τέτοια ένστικτα που δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν. Σαν Παναγιώτης μου λες δεν έχεις πιαστεί ποτέ στα χέρια. Αλλά και σαν Λουκάς ήταν ακραία η συμπεριφορά αυτή. Τον έχουμε συνηθίσει τον Λουκά να είναι πολύ ήρεμος και διαλλακτικός. Απλά επειδή τα τελευταία επεισόδια έχει καταπιεί πάρα πολλά, έχει σηκώσει πολύ βάρος. Σε κάποια στιγμή σου γίνεται φαντάζομαι ένα κλικ που λες δεν αντέχω και αρχίζεις να συμπεριφέρεσαι με τρόπους που ποτέ δεν φανταζόσουν ότι μπορούσες να συμπεριφερθείς. Ο Κυριάκος θα μας ξαναενοχλήσει ή πήρε το μάθημά του, τι λες? Εγώ νομίζω ότι έχει κι άλλο να κάνει ο Κυριάκος. Άλλο. Είναι τετραπέρατος. Δεν ξεμπλέκεις έτσι εύκολα από το χιτά. Και ο γάμος συνεχίζεται με αυτά τα... Συνεχίζεται με αυτά, ναι. Πάω να παρουσιαστώ έτσι ωραία και καλά, ότι ήρθα κι εγώ. Έγινε ο γάμος. Τι έπαθες, Λουκά, τι είναι αυτά, ποιος σε χτύπησε? Δεν το προλαβα. Το πόδι το πάτησε. Δεν υποφέρεσαι.